Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα γνωρίσουμε τον Ανδρέα. Ένα παιδί που στην ηλικία των 9 ετών ξεκίνησε ένα μακρύ ταξίδι με την οικογένειά του από την Κένια με τελικό προορισμό την πατρίδα μας. Σήμερα, σε ηλικία 24 ετών, ζητά μια ευκαιρία από την κοινωνία για να της δώσει αυτά που ο ίδιος θεωρεί ότι χρωστά. Παράλληλα, δίνει έναν αγώνα με ανωτερότητα κατά του ρατσισμού. Ο Άνδριου Μισάρα ή Ανδρέας είναι ένας νέος 24 ετών ο οποίος βίωσε τον ρατσισμό, την φτώχεια και πολλές άλλες δυσκολίες. Στηρίχθηκε όμως την αγάπη της οικογένειας, των φίλων και της συντρόφου του η οποία είναι Κυπριά. Είναι πρωταθλητής στίβου και θέλει να εκπροσωπήσει την Κύπρο σε διεθνείς αγώνες, καθώς εδώ και χρόνια έχει πιάσει τα όρια. Τα όνειρά του όμως κόλλησαν στην αδικιά. Ανδρέα. Έλα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Α, εσύ? Μια χαρά. Όλα καλά. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω και από κοντά. Χαρήκα. Λοιπόν, τώρα είμαστε σπίτι και πάμε... Στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο στο οποίο είναι δίπλα και σπουδάζεις. Sport Science. Σήμερα τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε βιβλιοθήκη, φτιάβασμα. Α, φύγαμε. Καλημέρα, Αντάσα. Να μην κάνεις. Με καλά εσείς. Παιδό Κωνσταντίνος. Χαίρομαι πολύ, Αντάσα. Σε καλά. Με καλά εσείς. Σου εσύ εδώ σπουδάζεις. Σπουδάζω, ναι. Τρίτον έτος. Το Ανδρέα, φίλος σου. Ναι, γνωριζόμαστε από το 2011 περίπου. Πηγαίναμε μαζί προπόνηση στο Γασιπί. Μετά ήμασταν μαζί στο σχολείο. Πόσα μου με περιέγραφες, έτσι γενικά. Ταλέντο. Ταλέντο. Ταλέντο, ναι. Χαρακτήρας. Πάρα πολύ καλός. Ναι. Χαίρομαι. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκη. Εσύ, τελείωσες. Εγώ τελείωσα. Καλή συνέχεια. Επίσης. Στην Κένια. Θυμούμαι να είμαστε μεγάλη οικογένεια. Πατέρα, μητέρας, παππούς, γιαγιάς, ξαδέλφια, φίλους, γείτονες. Ήταν ένα σαν μεγάλο χώρο που φιλοξενούσε οποιοδήποτε και όποιον να είναι. Πώς ήταν η ζωή σου έτσι, παιδί, τι θυμάσαι από το σχολείο? Σαν παιδιά μου, νομίζω ήμουν πολλά ενεργητικός, να πω αλήθεια. Εκτός από αυτό, σαν οικογένεια, λόγω ότι ήταν σε χωριό, ο καθένας ήξερε το καθήκον του. Που εκεί νομίζω ξεκίνησα να αποκτήσω μια καριέρα να μπορώ να δουλεύω ή να βοηθώ. Έκαμε ο πατέρας σου, η μητέρα σου στην Κένια? Η μητέρα μου ήταν δασκάλα νηπιαγωγείο. Ο πατέρας μου σε εκείνη την περίοδο ήταν ανάμεσα σε αγορές και ήταν να πάει σε χορούς που έκαναν στο σχολείο της εκκλησίας. Είχες φίλους, θυμάσαι? Ναι, είχα φίλους. Εγώ πάντα είχα επικοινωνία, λόγω ότι απέκτησα από την οικογένεια μου που ήταν μεγάλη. Και ο καθένας εκφράζει ελεύθερα και σου έρχεται αθόρμητο να φτιάχνεις φίλους.
έρχονται στην Κένια. Δεν ήταν, δεν είχες, δεν, ποτέ νομίζω δεν είχα δυσκολία να κάνω φίλους. Γιατί νομίζω έχει αυτό που σε τραβάει να επικοινωνήσει με κάποιον. Mm. Πάντα βρίσκεις ένα κοινό να επικοινωνήσει με κάποιον. Είναι μες στην κουλτούρα των Κενιατών, έτσι, ναι, ναι, να είστε προσχαροί άνθρωποι. Ναι, και να προσφέρουμε και να είμαστε πάντα ευχαριστοί και ευδοκιμένοι για αυτό που έχουμε. Ναι. Άρα εκτιμούσατε αυτά που είχατε. Ναι, εκτιμούσαν πάρα πολλά αυτά που είχαμε, γιατί σαν ο πατέρας μου, μες στα παιδικά του που μου λαρούσε, που να περούσα δύσκολα, αλλά μετά που κάνεις ένα δικό σου νεροκάματο ή προσφέρεις στην οικογένεια, νιώθεις ακόμα μεγάλη υπερηφάνεια ότι κάνεις κάτι στην οικογένεια. Δεν είναι όπως την κουλτούρα άλλων χωρών ευρωπαϊκών που δεν ικανοποιούμαστε με αυτά που έχουμε, ναι, και θέλουμε συνεχώς κι άλλα. Γι' αυτό λέω ότι τα χρήματα δεν είναι τα πάνω, ότι βλέπεις τα πιο σημαντικά είναι η ζωή. Εκτός τη ζωή να τα μοιράζεσαι τα ευχάριστες στιγμές με την οικογένειά σου και τους φίλους. Πώς λήφθηκε η απόφαση να έρθετε στην Κύπρο, πού ξέρατε για την Κύπρο? Λόγω ότι είχαμε κοινό με την Κύπρο από τότε που βάφτισε τόσα μωρά. Ο Μακάριος. Ο Μακάριος. Χτίστηκαν εκκλησίες. Μέσω αυτές τις εκκλησίες, ο παππούς μου, που σου είπα, ήταν ιερέας. Μέσω αυτών μπορούσαν να βρουν κοινές και επικοινωνία μέσω στην Κύπρο, που ήταν οι καλές στιγμές της Κύπρου, νομίζω, το 1998. Νομίζω εκεί που ήρθε ο πατέρας μου, που είχε πολύ καλή ανάπτυξη, όπως είπε μου, που συγκρίνει η μητέρα μου τότε και πριν, ότι ήταν πολλά δυνατά και μέσα σε αυτή τη στιγμή είδαν ότι μπορούσαν να προσφέρουν κάτι στην οικογένεια. Και μέσω αυτών ξεκίνησε η διαδικασία να βρίσκει τρόπος πώς να φέρει την οικογένεια του πατέρα μου. Όταν κατάλαβες ότι θα έμενες σε μια άλλη χώρα, πώς ένιωσες? Γιατί αντιλαμβάνομαι είχες φίλους και άλλα μέλη της οικογένειας εκεί. Νομίζω το μόνο ευχάριστο πράγμα ήταν ότι μαζί με την οικογένεια μου, που είχαμε μεγάλη μακρινή διάρκεια να τους δω, που δεν με νοιάζε που ενάμε. Και αναλόγως να έχω την οικογένειά μου, τον αδερφό μου και τη μητέρα μου δίπλα μου, είναι αυτό που με ευχαριστούσε παραπάνω από όλα. Εντάξει, φίλους και οικογένεια νομίζω είναι ξαναδύσπαλε, αλλά το πιο σημαντικό νομίζω ήταν η οικογένεια και η μητέρα μου. Έχω πάντα δίπλα μου. Μου μιλάς συνεχώς για την οικογένεια και αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ στενός ο δεσμός. Ναι, είναι πολύ στενός ο δεσμός για μένα. Γιατί με αυτό που επιβιώνεις, νομίζω εκείνοι που σε υποστηρίζουν παραπάνω είναι η οικογένεια. Σε άλλο το κομμάτι, τα δύσκολα, τα εύκολα, τις μέρες τις πτώσεις, σε ανεβάζουν γιατί θέλουν πάντα το καλύτερο σου. Να. Σε βλέπω έτσι να συγκινήσεις. Δεν έχω το σύγχρονο. Η οικογένεια σου είναι τα πάντα για σένα? Τα πάντα, τα πάντα. Βρισκόμαστε στο σπίτι του Ανδρέα και σε λίγο θα πάμε στο εσωτερικό του. Αν και φτωχικό, κρύβει μέσα ένα μεγάλο θησαυρό, την αγάπη της οικογένειας. Αυτή η οποία αποτελεί για τον ίδιο μια ανεξάντλητη πηγή δύναμης για να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Γεια σας. Για να πάει πάλι η δουλειά. Γάμνετε. Γάμνετε. Είμαι ο Κωνσταντίνος. Ο Μανίρη είμαι. Εσείς? Αλίκη είμαι. Χαίρο πολύ. Έχετε ένα πολύ σπουδαίο παιδί. Να το χαίρεστε. Ναι. Πέστε μου έτσι λίγα λόγια για τον Ανδρέα. Τι είναι για σας? Είναι πολύ καλά παιδιά. Μεγαλώνουμε καλά. Πάει καλά. Και μάθεις καλά. Και καλό άντρα τι λέει.
Είναι καλός αθλητής. Ναι. Και άνθρωπος πολύ καλός. Ναι. Πώς είναι η ζωή στην Κύπρο, εύκολη, δύσκολη? Πρώτη φορά σίγουρα είναι δύσκολο, αφού πριν δεν ήξερα στον Γκρόσα. Από πότε ξέρεις Γκρόσα και μιλήσαμε το Κυπριά, ούρα πάει καλά τώρα. Ήταν δύσκολο να μάθει τη γλώσσα. Ξέρω ότι του έκαμετε μια πρόταση για έναν ποδήλατο. Ναι. Τι του είχετε πει? Δεν ήταν πολύ δύσκολο, αφού πότε ήταν εμείς καταλαβαίνουμε λίγο ελληνικά. Γι' αυτό που είδησε πότε συνήθισε στο σκουρίο του και μεγαρώνει σιγά σιγά και τώρα είναι καλός με το ελληνικά του. Ναι. Αφού μάθει με το ελληνικά, είναι αγγλικά. Ναι. Ούτε γλώσσα μας, αλλά μέσα σπίτι μιλούμε γλώσσα μας, σουαχίρι. Σουαχίρι. Ναι. Ανδρέας δεν είναι δύσκολο μωρό, εύκολο μωρό, καταλαβέ, ακούει. Ό,τι είπα κάμω, ό,τι δεν κατάλαβε ρώτα. Το εμένα η μάμα του εν είχο μπορείς να λαλεί δυσκολεύεται με Ανδρέα. Θέλω έτσι να θυμηθείς τις πρώτες σου στιγμές στην Κύπρο. Πόσο χρόνο ήσουν, 9? 9 χρόνο. 9 χρόνο. Ναι. Φαντάζομαι η εικόνα η πρώτη ήταν εντελώς διαφορετική τελείως από την Κένια. Τελείως διαφορετική. Ήταν αρκετά ζεστή, μπορώ να πω. Αλλά ήταν πιο καθαρός και αναπτυγμένος χώρα που πάντα αυτό περιμένεις ένα παιδί που έρχεται σε μια ξένη χώρα που ξέρεις είχαμε πάρα πολλά μεγάλος πληθυσμός. Αυτό είναι το άλλο παραξένο που ότι η Κύπρο είχε ελάχιστο πληθυσμός, πολλά παραξένο κόσμος να με φκένει έξω και να περπατά. Και ήρθε σε ένα παιδί το οποίο δεν γνωρίζεις τη γλώσσα. Αντιλαμβάνομαι αν είδες και εσύ ότι και φιλετικά ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που ήξερες στην Κένια. Πώς ένιωσες, τι έβλεπες έτσι? Βλέπα το σαν μια πρόκριση, μεγάλη πρόκριση, λόγω ότι ήταν διαφορετικός η γλώσσα. Το καλό ότι ήξερα αγγλικά, με τα αγγλικά νομίζω μπορούσα να επικοινωνήσω καλύτερα με τον καθηγητή και να με καθοδηγήσει στα δυσκολίες μου. Εκτός από αυτά που έμπαινα στο σπίτι, είχα και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου που επίσης εκείνοι που με καθοδηγούσαν με ό,τι έμαθαν όσο καιρό ήταν τα με. Και εντάξει, και το παραπάνω ήταν ότι ήθελε ο πατέρας μου να μάθω όσο πιο γρήγορα για να και βρισκόταν τρόπους για να με φκάρει να μάθω πιο εύκολο. Σαν ένα παράδειγμα ήταν ότι να μου πάρει ποδήλατο και να μάθω το αλφάβητο, ήταν μια μεγάλη συμφωνία μαζί του που με πήρε παραπάνω θάρρος να μάθω όσο πιο γρήγορα το αλφάβητο για να πάρω ποντέρα. Άρα ο πατέρας σου σου είπε να μάθεις το αλφάβητο το ελληνικό και θα σου αγοράσω ένα ποντήρα. Ναι. Τελικά σου το αγόρασε. Άρχισε λίγο αλλά πήρε το ποντήρα. Πώς ήταν εκεί η ζωή στο σχολείο, σε βλέπαν κάπως διαφορετικά? Με βλέπαν διαφορετικά, αλλά το περίεργο ήταν ότι ήταν και ευχάριστη. Ήταν νέο παιδί, διαφορετικό. Ήθελα να με αγγίξουν, μπορεί να φανταστείς. Ήταν περικυκλεμένοι να με αγγίξουν το μαλλί σκουρό, το τραβούσαν όπως τη σούστα, το χρώμα, το αδόντι ήταν ωροάσπρα. Είχαμε περίεργα πράγματα, ξέρεις. Απλά δεν είχαμε, μπορούσα να επικοινωνήσω μαζί τους, δεν ήξερα τη γλώσσα, γι' αυτό δεν μπορούσα να εκφραστώ τόσο καλά. Ρέτσι, σε είδαν λίγο με περιέργεια οι συμμαθητές σου. Και λόγω χρώματος και λόγω ότι ήρθες από μια άλλη χώρα. Ναι. Και σιγά σιγά αρχίζεις να μαθαίνεις ελληνικά. Ναι. Πώς προχωρήσες έτσι στην πορεία σου στο σχολείο? Στην πορεία, εντάξει, πάντα υπάρχει δυσκολία γιατί κάθε φορά όσο ανεβαίνει σε τάξη, διαφορετική η γλώσσα, είναι η δυσκολία της γλώσσας, η δυσκολία τα μαθήματα, ας πούμε, μόνο και χημικά, είναι η πρόκριση. Πώς εναντίον επίσης, είσαι έτοιμος ή δεν είσαι έτοιμος. Νομίζω ότι σε μια φάση στιγμής, νομίζω είχε και που αντιληφθήκα νομίζω σε μια φάση ότι υπάρχουν και ξένες μωρά. Είχαν και περίοδο που βοηθούσαν
τα μωρά σε αυτό που δυσκολεύονται, που βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα απεδώσουν πιο εύκολα. Ναι. Εσύ όταν έδινες τον αγώνα σου να μάθεις τη γλώσσα, την ίδια ώρα η οικογένεια έδινε και αγώνα επιβίωσης. Ναι, έδινε πάρα μεγάλα. Ήταν μεγάλη προκρίση για αυτούς, γιατί λόγος ότι που να μεταγωνίσαμε λόγος της δουλειάς του πατέρα μου και η μητέρα μου, λόγος και η δυσκολία ότι που να δούλευκαν και Σάββατο και Κυριακή, αναλόγως, ξέρεις, πρέπει να βγάζεις τον εργαμαδό, ήταν και η δυσκολία ότι επίσης μπορεί να νιώθαν πιο εκμεταλλευμένοι στην κατάσταση ότι είσαι ξένος, που να δουλεύεις παραπάνω ώρες και να μην πάρεις τα εισοδήματα όσο το καθένα, ας πούμε. Άρα βιώσαν έτσι και την εκμετάλλευση. Βιώσαν αρκετά την εκμετάλλευση. Νομίζω ότι τα δύσκολα ήταν πιο μετά, λόγος ότι μόλις βλέπεις την πτώση της κρίσης, ο πρώτος κόσμος που είναι επηρεαστεί δεν είναι ο πιο φτωχός, είναι αυτός που έρχεται από άλλη χώρα. Είναι ότι θα πούν ότι ήρθες στη χώρα μου, εκτός ότι ήρθες στη χώρα μου, πήρες και δουλειά μου. Άρα την περίοδο της κρίσης θυμάσαι ότι αμέσως στόχευσαν στους ξένους. Εντάξει, ήταν αρκεμένος, αλλά είναι αυτό που με έλεγε πάντα να δουλεύεις σκληρά, απλά μην κάνεις παράπονα για αυτό που έχεις. Ο Ανδρέας καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του στην Κύπρο βίωσε περιστατικά ρατσισμού. Βρήκε όμως τον τρόπο να τα πνίγει και λόγω χαρακτήρα και λόγω στήριξης από τον κύκλο του. Ένα όμως ήταν αυτό το οποίο δεν θα ξεχάσει ποτέ. Ένας ηλικιωμένος, ο οποίος στη θέα του Ανδρέα και της θείας του, με την οποία έτρεχαν σε μια παραλία, τους χαρακτήρισε ως ζώα, απευθυνόμενος μάλιστα προς το εγγονάκι του. Ήταν μια μέρα που αποφάσισε η θεία μου να θέλει να πάμε να τρέξουμε, που ήθελε να χάσει λίγα κιλά, αλλά εντάξει, σε μια μέρα δεν χάνεις κιλά. Και πήγαμε κοντά στις θαλασσινές μερκές που ήταν οι Φινικούδες. Όπως τρέχαμε έτσι στις Φινικούδες, πριν να φτάσουμε στο τέλος, ακούεις μια φωνή και λέει κοίτα τα πάρος, κοίτα τα ρογάκια που τρέχουν, το άλογο που τρέχει. Ποιος το είπε αυτό? Ήταν ένας παππούς νομίζω που είχε ένα εγγονάκι που συνειδητοποίησε ότι τι μήνυμα στέλνει στη νέα γενιά όταν προσπαθεί να εκφραστεί, ας πούμε, το επόμενη φορά που το παιδί θα δει ή θα δει ένα χρώμα παιδί και θα πει κοίτα το άλογο που ήρθε μαζί με τη μάμα του. Βασικά σας χαρακτήριζε ζώα, με λέει. Σας χαρακτήριζε, ναι. Είναι αυτό που με ενόχλησε παραπάνω, είναι ότι πώς νευρίασε η θεία μου που εγώ άμα φγαίνεις μια καθημερινή μέρα και μια καθημερινή μέρα να χαλάει απλά που ο καθένας να σε εκφράζει ζώο ή μη σε γουστάρει. Ας μην το λέει τίποτε άλλο, αλλά το θεωρώ πολλά νόριμο σαν όριμος άνθρωπος προς το εγγονό. Αυτή ήταν η χειρότερη σου στιγμή. Νομίζω ήταν η πολλά χειρότερη στιγμή, γιατί πλέον γιατί έχω μια προστασία από τους γονείς, φίλους και όλους που γνώριζα. Νομίζω αυτή ήταν η χειρότερη στιγμή που συναντάς ένα κανονικό άνθρωπο που δεν τον ξέρεις. Είναι το πιο παρασύρο, δεν τον ξέρεις. Και απλά που σκέφτηκε μέσα στο μυαλό του τι να πει. Νομίζω είχε καλούς φίλους για να ανταπεξέλθει, οπότε δεν πιστεύω ότι αντιμετώπισε πάρα πολλά τον ρατσισμό. Εννοείται ότι υπάρχει το πράγμα στην Κύπρο. Ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω μαζί μας δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει και να είναι καλός και να... Άρα οι φιλίες του... Οι φιλίες του ήταν καλές, οπότε βοηθήσαν τον να είναι εντάξει στη ζωή του. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχει αρκετά ίχνη ρατσισμού που πρέπει σιγά σιγά να τα καταλήψουμε το ρατσισμό, γιατί τα ίδια... Το ίδιο πράγμα με εμάς εννοούν,
θεωρούμε τους ως ίσους ανθρώπους. Δυστυχώς υπάρχει αρχέτος. Είμαστε μια πολλά μικρή κοινωνία και μεγαλώσαμε με κάποιες βλέψεις ότι το διαφορετικό είναι και λάθος, δυστυχώς. Ένα άσχημο να βλέπεις ανθρώπους νέους που πάμε με νοοτροπίες πιο παλιών αιώνων και απλά αρνούνται να γνωρίσουν και να μάθουν. Θεωρώ το απαράδεκτο να ζούμε στο 2018 και ακόμα να υπάρχει ο ρατσισμός. Εσύ έτυχε να προσεγγίσεις παιδιά, για παράδειγμα, από την Αφρική. Ναι, έτυχε μιας και περιπτώσεις. Το πώς μιλούσαμε, το ίδιο πράγμα είναι να μιλούμε την Κύπρο. Είσα με τους Κυπραιούς, τα παιδιά που είναι Αφρική εκπέμπουν και μια ιδιαίτερη αγάπη προς τον άλλον, γιατί δυστυχώς, όπως είπετε προηγουμένως, έχουμε τον ρατσισμό στην Κύπρο και παντού υπάρχει ο ρατσισμός, δυστυχώς. Εγώ αρχικά ξεκίνησα να μιλώ με μια κοπέλα από το Ιράν, μετά με μια κοπέλα από τη Γερμανία. Θεωρώ ότι έχουμε μίξει, ναι, περιθωριοποιηθήκαμε. Οι Κυπραίοι, οι Έλληνες. Ο Ανδρέας πιστεύω είναι παράδειγμα προς μίμηση, επειδή από νεαρός μπορεί και να βίωσε, αν και δεν μου έχει αναφέρει ποτέ κάτι τέτοιο, πάντα δείχνει ανώτερον χαρακτήρα, δεν αντιδρά, δεν το δείχνει σε εμάς ή σε οποιοδήποτε στον κύκλο του και θα το χαρακτηρίζει πολύ δυνατό χαρακτήρα, λόγω του αυτού. Είναι άτομο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει περάσει δυσκολίες για την ενσωμάτωσή του στην Κύπρο και γενικά στη ζωή του. Πιστεύω ναι, όποιος είναι σε μια ξένη χώρα από νεαρός, υπάρχουν ίσως που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν προκαταλήψεις και αυτά. Αλλά ο Ανδρέας το χειρίστηκε πολύ σωστά. Εγώ πιστεύω είναι πολύ λάθος να κρίνεις τον άλλο λόγω εμφανίσεως. Εγώ είχα και την εμπειρία, την ευκαιρία μάλλον, να γνωρίσω τον Ανδρέα από κοντά, να είμαι κάθε μέρα μαζί του προπονήσεις. Και αυτό μου απόδειξε ότι με βοήθησε και εμένα να μην έχω αυτές τις απόψεις μόνο από την εμφάνιση. Τα ίδια είναι τα συναισθήματα, είτε άσπρος είναι, είτε έχρωμος είναι, το ένα λασσού. Προσβάλλομαι, γιατί εμένα το αγόρι μου είναι μισός Φιλιππινέζος και έχει το χρώμα το μαύρο. Οπότε είναι λίγο προσβλητικό, γιατί να το χαρακτηρίσουν μαύρο. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Θέλω να μου πεις έτσι μια σκήμες μου για το αγόρι σου. Θεωρώ ότι από την αρχή, επειδή ζει στην Κύπρο, εδώ γνωριστήκαν οι γονείς του, ο ίδιος δεν δέχτηκε bullying. Και πιστεύω ότι δεν το... Ο ίδιος δεν το αποδέχτηκε και προσπαθούσε να το κρύψει τις περισσότερες φορές ότι η μητέρα μου είναι Φιλιππινέζα, αν και όταν το δεις το καταλαβαίνεις. Οπότε του δημιούργησα λίγο από παιδί το να ντρέπεται. Εντάξει, πλέον νομίζω πιο ανοιχτός. Έτυχε να σου πήγα μια ιστορία που βίωσε bullying. Επειδή είμαστε μαζί στην τάξη, στο Λύκειο κυρίως, ακόμα και στο Λύκειο αντιμετωπίζαν τη μάμα σου, τη Φιλιππινές. Ακόμα και τότε, όταν ήταν και λίγο πιο μεγάλος. Ναι. Πώς ένιωθες έτσι που σου περιέγραφαν τις σκηνές? Επειράζε με αρκετά, γιατί ένιωθα τον ότι στεναχωριόταν. Ποιος θέλει να θωρεί έναν άνθρωπο να στεναχωριέται, ειδικά για τούτον το θέμα, ότι η μάμα του έμισε η Φιλιππινέζα. Προσπάθουν να του μιλήσω, να τον κάνω να νιώθει λίγο καλύτερα. Έτσι, τις παραπάνω φορές έβρισκα τα άτομα που το ελαλούσαν και
τους έλεγα ότι δεν ήταν σωστό. Εγώ γενικά θεωρώ πολύ σημαντικό να γνωρίζω πρώτα τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που κινείται, που μιλά, κάποιες σκέψεις που έχει σχετικά με το περιβάλλον, σχετικά με τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε θέματα να μπουν στην κοινωνία, να μπορούμε να δεχτούμε τους ανθρώπους έτσι όπως είναι, γιατί πραγματικά είναι άσχημο να βλέπουμε περιθωριοποίηση, ειδικά απλώς επειδή είδαμε κάποιον άνθρωπο που για εμάς είναι διαφορετικός. Στην ουσία, αν και εμείς αν πάμε κάπου αλλού και ταξιδέψουμε, είναι να είμαστε διαφορετικοί για άλλους. Οπότε είναι άσχημο να κρίνουμε έτσι απλά, χωρίς να δούμε. Ξέρω που μου έκανε μεγάλη ενέργεια να μιλήσω για τους μετανάστες, που για το ζύγι. Στο ότι αντί να δεχτούμε τα παιδιά που ζητούσαν μια αγκαλιά στο ζύγι, ζητούσαν μια αγκαλιά να τους αγκαλιάσουμε, κλείσαμε τους την πόρτα. Δυστυχώς. Εμένα βασικά αγγίζει με πάρα πολλά τον γεγονός, γιατί ξέρω άνθρωπους που βιώσαν ρατσισμό, επειδή γενικά έχω αρκετούς φίλους που έχουν ξένες χώρες, που είναι κάτι που τους μηνύσει και εσωτερικά, δυσκολεύονται στο να ανοιχτούν, δυσκολεύονται στο να μιλήσουν για τον πολιτισμό τους. Είναι πολλά στενάχρονο το γεγονός και πραγματικά πρέπει να γίνει κάτι για να διορθωθεί το νουλό. Έτυχε μπροστά σε μια ρατσιστική συμπεριφορά. Έτυχε. Μπορείς να μην περιγράψεις. Το να είμαι, ας πούμε, σε ένα πολυκατάστημα και να βλέπω άρνηση, ας πούμε, του πελάτη να μιλήσει στην κοπέλα μου, μπορεί να μου ξένη χώρα, απλά επειδή μου ξένη χώρα, ή να είμαι σε μια καφετέρια και να βλέπω τον καρσόν να αρνείται να πάρει την παραγγελία, ας πούμε, από κάποιον που μου ξένη χώρα, απλά επειδή μου ξένη χώρα, να τον απαξεί, να τον αγνοεί. Ένα σου, γιατί είναι η δουλειά σου. Πρέπει να είσαι γραμμέ, ακόμα και αν δεν το νιώθεις μέσα σου, ένα σου να το κάνεις, ειδικά στο επάγγελμα σου. Και εντάξει, ήταν πολλά άσχημο γεγονός. Έτυχε ποτέ να ακούσεις από ανθρώπους οι οποίοι ίσως δεν γνωρίζουν ότι μιλάς ελληνικά λέξεις όπως για παράδειγμα μαύρος, ναι, όλες φυσικά, αυτές. Φυσικά και κάποιες φορές και μες στην εκκλησία, αλλά όσο ότι μπορεί να δεις μόλις μπαίνεις να το να διερωτούν τι κάνει εδώ, μες στην εκκλησία μας, ας πούμε. Που ακόμα αντιληφθεί είναι ότι βλέπω το πάρα πολύ αυτό που σου λέω κάθε φορά, είναι ότι ο κόσμος παραπάνω δεν γνωρίζει, δηλαδή, δεν το ψάχνει. Δεν ψάχνει να γνωρίσει τον άνθρωπο. Ναι, ναι. Ή αυτός ο κόσμος που δεν βγαίνει έξω να δει τη διαφορετικότητα σε κάθε χώρα. Είναι ότι τώρα που ξεκίνησε η ανάπτυξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δεις πάρα πολλά διαφορετικές ασίες, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικό ντύσιμο, που ο καθένας, το καθένας όπως έρχεται, ανάγκη να το αλλάζει γιατί τον ευχαριστεί. Τυχαίνει να πηγαίνεις σε χώρους που βλέπεις τα θέματα των άλλων, να σε βλέπουν. Κάθε φορά συχνά, αλλά είναι ότι αυτό που σου λέω, ότι όταν έχεις πλά φίλους, δεν σε ενοχλά. Είναι αυτή που να έτυχε και σενάριο που μες στο δημοτικό, το γυμνάσιο. Είναι αυτό άλλο παράδειγμα, είναι ότι πρώτη μέρα στο σχολείο έτυχε να σε επιτεθούν γιατί νομίζω ότι είσαι αδύνατος ή μπορεί να σε εκμεταλλευτούν γιατί είναι παραπάνω. Είναι ότι εντάξει, εγώ ήξερα να προστατευτώ τον εαυτό μου. Είναι ότι έτσι κι αλλιώς σε κάτω επίπεδο, είναι ότι προσπαθούσε να σε υποκαρέσει, κωθεί κιόλας. Με τον Ανδρέα γνωρίστηκα από το γυμνάσιο όταν προπονούμε και γνωριστήκαμε αρκετά καλά επειδή καθημερινά κάναμε μαζί προπονήσεις και βγαίνουν αρκετές φορές και είναι πολύ καλό παιδί. Σου χτίριζες αδερφικό φίλο. Είναι ένας από αυτούς που ξέρεις ότι εκεί όταν Ιταλία να είχαμε αυτό επανέρχεται λύσε κοντά άλλο. Για είναι στηρίχνω κάτι, είναι πάρα καλύτερες κάποιες φορές. Ειδικά όταν ο άλλος υπηγορεί για καρκαμές. Πες μου έτσι λίγο για το σύμπτα όνειρά σου, τις ψήσεις σου. Τα μεγάλα όνειρα πατήσεις του Πανεπιστημίου. Ξεκίνησα στίβο, όμως οι Ολυμπιακούς με κάθε όριο μπορούσα να έβρω. Ήρθε ακριβώς στην κατάλληλη ώρα, την ώρα της εφηβείας, την ώρα που μπορεί να πω άλλα πράγματα που ξέρω, δεν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου ή ναρκωτικά. Όμως
οι βρύχες, ή μετά που λίγο να δεις ότι δεν καθοδηγήσεις στο σωστό δρόμο. Αγαπή μου ρε Ανδρίκο, να λείψω καμιά ημέρα να θυμάσαι το δρομολογιό, να μάθες το. Φυσικά χρόνια μου πάει. Να κλείσω 10 χρόνια, θα μέσα πέρα να γιορτάσουμε νομίζω. Δεν το μάθες το δρομολογιό, να πόξω. Ξήσεις του οδηγού του αλλού που να έρθει. Πόξω ρε. Καλά δεν προλαβαίνεις τα ρε, δηλαδή πάει ζουλιά, έρχεσαι, θκευάζεις, πάει τροπώνεις, δεν όσο φτάνεις τα ρε. Μια και εργασία, να βγω έξω, να δικιάζω, να. Προσπαθώ να έχω ένα πρόγραμμα σταθερό όσο μπορώ. Μην το σκηνήρθες σήμερα οι φίλοι μας, η Νατάσα. Δεν βρίσκεται κάθε μέρα. Καλώς τα παιδιά. Άχρη Νατάσα. Τώρα απαντήσα σου, Αντρέα, για την αίτηση που έκαμε για να σε κάνω με τον Κυπρέο. Νομίζω λείπει, γιατί δεν την βρίσκω μες τα φάκελους τους. Τώρα δεν ήξερα αν τους έχασαν το φάκελο, γιατί... Ναι, μα τόσα χρόνια, ρε, που... Από ξέρω το. Έκαμε αίτηση για να σε κάνω κυπροποίηση και ακόμα να σε κάνω, ρε. Είχε φορές που εσύ σαν πρωταθλητής Κύπρου πρέπει να πάει σε εξωτερικό και λόγω του ότι δεν είχες διαβατήριο δεν πήγες για να αγωνιστήσεις στο εξωτερικό. Ναι. Είχε φορές που δεν μπορεί να πάει. Αρκετές φορές. Γιατί το πράγμα εντάξει, επηρεάζεσαι στη ψυχολογία σου, γιατί είχε φορές που σκέφτηκε να σταματήσεις τον αθλητισμό για αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορεί να προχωρήσεις παρακάτω τη στιγμή που αξίζεις. Σε πολλές φορές. Είχε φορές που το σκέφτηκες. Πολλές φορές, αφού δεν έχεις όρεξη να πάρεις προπόνηση. Πόσο καιρό είναι που ξέρετε τον Ανδρέα? Ανδρέα έχει 9 χρόνια, 9 με 10 χρόνια. Κάνω δρομολόγιο του Γάση Βίζ και με περνάτε που ήταν μητσής. Τέλεια μητσής. Πώς τον έτσι αξιολογείτε με την προσωπική εμπειρία που έχετε μαζί του, σαν άνθρωπο χαρακτήρα και σαν αθλητή από ό,τι ακούτε? Ο Ανδρέας είναι ένα τσακούι, δηλαδή πεισματάρεις πολλά, αρέσκει του να δουλεύει, δεν έχανε πριν που ήταν μαθητής και είχε άλλες υποχρεώσεις, δηλαδή είναι πιένε δουλειά, κάθε μέρα δεν έχανε προπονήσει. Τώρα πάει δουλεύει, πάει και βάζει για το πανεπιστήμιο, δεν προλαβαίνει, πάει μια-δυο φορές τη εβδομάδα προπονήσει, αν τα καταφέρει. Αν τα προλάβω. Αν μην χάσω και το λεωφορείο και να μην... Θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Κύπρο, πιστεύετε, σε διεθνείς αγώνες? Καλό, αφού είναι πρωταθλητής, αξίζει. Πονείτον τον το πράγμα, έτσι που μιλάς μαζί του. Πολλά. Εγώ πιστεύω μπορεί να μην το δείχνει, αλλά καταλάβω ότι επηρεάζεται πολλά. Δηλαδή, φαντάσου και οποιοσδήποτε και να ήταν, να περνάς, να είσαι πρωταθλητής και προσδιοδικαιώσει, να πάει στο εξωτερικό να αγωνιστείς και να μην πιένεις διότι αν έχεις διαβατήριο, διότι σε καμνούν, δεν προχωράει η αίτησή σου για να γίνεις να πιάσεις την κυπροποίηση, να πιάσεις το διαβατήριο των Κυπριακών και να εκπροσωπήσεις την Κύπρο. Άρα ρε Ανδρέα, πέμασαι την ιστορία μου, πήγες το πρώτο σου ραντεβού με μια κορούα που την εύκυγες έξω και στην αυτοκίνητο και πήγεται περίπατον και δεν ξεκινάει στο αυτοκίνητο. Δεν είμαστε. Πού να ξέρω εγώ ότι το ράδιο επηρεάζει τόσο πολύ. Έφυγε έξω με την κορούα, πήγαινε παρκάραν κάπου έτσι και ψηλά στη Λευκοσία για να πλεχούν και θέα. Άφηκε το ράδιο να ανοιχτώ καμιά ώρα ο Ανδρέας, ήταν και λίγα δυνατή μπαταρία. Έμεινε μου μπαταρία την ώρα 3 το πρωί, δεν ξεκίναν το αυτοκίνητο. Να μου τα πράγματα. Προσπαθεί να θυσιάζει τη γυναίκα με την ατμόσφαιρα. Εκτέθηκε στην κορούα. Φοβάται που ο Τζιλαρίου μου, τι είχαμε, σε έχω πανεπιστήμιο αύριο.
Εγώ πω και δεν μπορώ να πάω, εγώ τι να πω. Πιάσαμε τον ταξίδι. Ταξίδι. Να μας φέρει πόρους. Να μας φέρει πόρους το ταξίδι και ξεκίνησα. Δηλαδή να μου κάνουμε δάμε μες τα... στα νύχτες τα μέσα να δεις. Εξιάσαμε να κλείσουμε την άδεια. Δεν μου είχαστες. Στο καλό, καλή προπόνηση. Η ώρα 7 επιστροφή μαζί μας και να έρθουν. Εσείς... Για μένα ο Ανδρέας μου κίνησε έτσι την περιέργεια να τον γνωρίσω περισσότερο λόγω του χαρακτήρα του. Πάντα λέμε στον αθλητισμό ότι ο αθλητής είναι από εδώ και κάτω και όχι από εδώ και κάτω. Άρα ο Ανδρέας είχε κάποια καλά χαρακτηριστικά. Ένας αγνός χαρακτήρας, ο οποίος ήρθε στη χώρα μας, στην Κύπρο, για να βρει ένα καλύτερο μέλλον. Και ευτυχώς είμαστε τυχεροί εμείς που το βρήκαμε και είναι κοντά μας και μας βγάζει στους προπόσωπους με τις επιδόσεις του. Ως αθλητής ήταν πολύ κοντά στο όριο πριν 2 χρόνια που είχαν τους Ολυμπιακούς. Έχει πολλές διακρίσεις, στην Κύπρο περισσότερο. Διεθνώς δεν μπορεί δυστυχώς να λάβει μέρος, διότι δεν έχει πάρει ακόμη κυπριακό διαβατήριο να λάβει μέρος στην Εθνική Κύπρο, που θα θέλαμε πολύ τόσο καιρό να λάβει. Την ώρα που οποιοδήποτε ξένος εκατομμυριούχος μπορεί με πάσα ευκολία να αγοράσει ταυτότητα και κατ' επέκταση την κυπριακή υπηκότητα, παιδιά σαν τον Ανδρέα δίνουν έναν καθημερινό αγώνα για τα αυτονόητα και βλέπουν τα όνειρά τους να σκορπίζονται στην γραφειοκρατία και στην αδιαφορία του κράτους. Πιστεύετε ότι αν είχε κυπριακή υπηκότητα θα μπορούσε με αξιώσεις να αγωνιστεί σε στίβους του εξωτερικού? Πιστεύω, ναι, ακράδαντα, για τον λόγο ότι μέχρι τώρα οι προπονήσεις που κάναμε δεν ήταν και τόσο πολύ επαγγελματικές, που την άποψη είναι ότι ο Ανδρέας για να επιβιώσει η οικογένεια και ο ίδιος έκανε και εργασίες, με αποτέλεσμα να ερχόταν να προπονείται μετά από εργασία. Αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν επαγγελματίας αθλητής να κάνει διπλές προπονήσεις και όλα αυτά που χρειάζονται οι πρωταθλητές μας για να μπορέσει να κάνει καλύτερη προπόνηση, πιο επαγγελματική. Άρα, ό,τι έκανε, το έκανε από την θέλησή του και με το πείσμα του για να διακριθεί έστω στο τοπικά πρωταθλήματα. Είναι αδερφός, φίλος, είναι ένα πολύ καλό παιδί, ευγενικός, χαρούμενος με τα αστεία του. Να έρθει στην προπόνηση να μας κάνει να γελάσουμε. Ως αθλητής. Εξαιρετικός αθλητής, εξαιρετικές επιδόσεις. Παρόλο τις δυσκολίες που έχει, μας δείχνει ότι αγωνίζεται καθημερινά για να πετύχει τους στόχους του. Ο Ανδρέας χάνει κάποιες ευκαιρίες λόγω της υπηκότητας την οποία δεν έχει. Ενώ αν την είχε, θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά. Να πάει σε πάρα πολλούς αγώνες τους οποίους χάνει, να πάει Ολυμπιακούς και να εκπροσωπήσει την Κύπρο και να πετύχει πάρα πολλά για την Κύπρο. Έτυχε ποτέ να το δείτε να απογοητεύεται και να θέλει να τα αφήσει πίσω του? Αρκετές φορές, λόγω του ότι ο ίδιος, εντάξει, είχε μια ιδιοσυγκρασία λόγω της κούρασης, να ερχόταν και προπόνηση, αλλά του άρεσε αυτό που έκανε και ερχόταν διότι
προτίμησε να κάνει κάτι το οποίο τον ευχαριστούσε και την κούραση την άφηνε παραπέρα. Όμως με το γεγονός ότι δεν τον κάνουμε Κυπρέο ακόμα, δικό μας, αυτόν τον έβαλε σαν αντικίνητρο, ούτως ώστε κάποιες φορές να μου λέει «Μα γιατί κάνω προπονήσεις, αφού μόνο στα προαθλήματα της Κύπρου τρέχω, στο εσωτερικό μόνο, εξωτερικό πότε θα πάω». Πήγε μια-δυο φορές στον Αμπρούνο Ζάουλη που μπορούσε να τρέξει σαν Κύπριος, που επιτρέπεται σε αυτούς τους αγώνες, αλλά μέχρι εκεί. Και πολλές φορές μου είπε «Θα σταματήσω» και του λέω «Κάμε κουράγιο, άντεξε ακόμα λίγο, ίσως αλλάξει κάτι μελλοντικά». Και αυτόν το ίσως έχει από το 2010-2012, το οποίο κάνουμε αιτήσεις συνέχεια για να πληγωθεί Κυπρέος. Νομίζω το τελευταίο διάστημα, αν ίσως ναι, τον έχει περάσει λίγο περισσότερο. Εντάξει, εάν υπήρχε περισσότερη βοήθεια, να τα πηγαίνει πολλά καλύτερα. Χρειάζεται τη βοήθεια, χρειάζεται να του δώσεις την υπηκότητα. Νιώθω εγώ ότι αδικείται. Μπαίνω στη θέση του και λέω γίνεται. Χάνει πάρα πολλά το να μην του δίνεται τούτη ευκαιρία. Αδικημένος, τελείως αδικημένος, γιατί τον επιβιώνησα. Νομίζω έστω και λίγο να νιώθεις ότι ο κόπος δεν πάει χαμένος. Αλλά... Έτυχε ποτέ ένα απογοητευτισμό που να πεις θα τα αφήσω όλα πίσω μου αυτά. Είχε κάτι πάντα με τραγούσε πίσω, στο στίβο. Γιατί τον εαυτό μου, τον αριθμό είναι εαυτό μου. Και όταν βρίσκεις τον εαυτό σου, νομίζω έστω έστω και αν δεν το κάνεις, νομίζω θα το κάνεις για τη δική σου καταστασία, γιατί νομίζω και στο μέλλον σε βοηθάει. Δεν είναι κάτι που δεν... Ας το παραδείσουμε σαν παράδειγμα το τσιγάρο, γιατί είναι όποιο και γιατί να σπαταρώ τα λεφτά, αφού ξέρω ότι είναι κακό και χαλά την υγεία μου. Που είναι άλλη, θεωρώ ότι με ωφελεί καλή στην υγεία, διατρέφομαι, νιώθω καλύτερα στην υγεία μου. Αλλά είναι ότι να θεωρείς και τους άλλους που πονιέσαι και να ανταμείβονται. Είναι από την άλλη που νιώθεις τελείως αδικημένος, γιατί αυτοί έδωκαν την πορεία μαζί σου, αλλά πήγαν σε άλλη δρόμο και εγώ έμεινα. Το ίδιο δρόμο που ήμουν. Νιώθεις ότι έμεινες στάσιμος, έτσι. Ναι, πολλά στάσιμος. Για τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια αθλείς εδώ? 9 χρόνια. 9 χρόνια. Σε περίπτωση που γίνει αυτό το οποίο επιθυμείς και πάρεις την κυπριακή υπηκότητα, πώς θα νιώσεις σαν Ανδρέας? Ανανεωμένος, σπαρακιά. Γιατί με αυτό που λέμε, σηκώνεσαι με στόχους. Εκτός ότι θα διπλές μου, θα είμαι προγραμματισμένος, ξέρω τις βάσεις. Είναι ότι εκτός από ότι αυτό είμαι προπονητής που είναι αυτό. Και με συνδυασμό με αυτά που έμαθα, νομίζω μπορώ να πάω αρκετά. Στεναχωριούμε και εγώ, ίσως να κάνεις κάτι και ίσως να μην είναι. Ο Στίβος, ότι δυστυχώς δεν έχει αυτήν την πολυτελεία που έχει και το ποδόσφαιρο. Βλέπω με κάμπος τους αδοσταγόνων, γιατί τους Κύπριους, τους ξένους τους παίζουν στην Εθνική. Γιατί να μην μπορούμε αθλητή, ας πούμε, της Εθνικής Κύπρου και να μπορούμε. Εγώ, τόσο καιρό. Αν πάρει το διαβατήριο, συμπιστεύετε ότι θα ανοίξουν τα φτερά του? Οπωσδήποτε. Ο Ανδρέας ζουν από την άμα. Απογοητεύει. Είναι Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι κοντά στα όρια μου. Τόσο από αυτό, αν το ασχοληθώ σαν επαγγελματίας, νομίζω πάει στο χείο ακόμα πιο ψηλά. Και αναπνέεις ατμόσφαιρα αθλητική και καταλαβαίνεις πώς να είσαι αθλητής. Εκτός ότι να προπονιέσαι, να πάει πανεπιστήμιο και να λέβεις. Το δημάρω γιατί πρέπει να είναι ο στόχος μου. Ας ελπίζουμε θα έρθουν αυτοί, θα μπορώ να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή που ξέρεις, μεγαλώνομαι αυτό που λέμε. Μια φορά ζεις και μια φορά μπορείς να καταφύγεις το στίβο ή σε κανένα όλους τους αγώνες. Είναι ένας αθλητής που προέρχεται από την Κένια, τα όρια και είναι, έχει και το, αυτόν το πάθος να συνεχίσει να προσπαθεί, πάρει το όριο.
Και αυτόν το είχα πριν, μιλώ για πριν 2-3 χρόνια που ήμουν. Όχι, 30. Άρα τώρα επιβεβαιώ, δεν σταμάτησε να κάνει προπονήσεις. Πώς τα βγάζεις πέρα, σε έναν ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Είναι αρκετά πολλά. Είναι ότι προσπαθώντας με βοήθησε να πιάω κάποια υποτροφία. Αυτό η εκκλησία, λόγω ότι είχαμε κοινό με την Μητροπορήτη της Κέρυας, μπορούσε να με βοηθήσει να βγάλω κάποια υποτροφία με συνδυασμό σε αυτό, να μπορώ έστω και λίγο και 2-3 δουλειές που να δουλεύω, να βοηθήσω την οικογένειά μου, γιατί λόγω ότι έχουν και το υπόλοιπο του αδερφού μου και έχουν και τα εξόδα τους και επίσης έχουν και την οικογένεια που είναι πίσω στην Κένια, που πρέπει κάθε φορά που να ακούσεις ότι έχουν προβλήματα, αναζητούν λίγα χρήματα που ξέρεις, δεν θέλω να βάρω ακόμα παραπάνω εις βάρος βάσει τους γονείς. Ναι. Άρα εργαζόσουν 2-3 ναι. Δουλειές, τι ναι. Καμνές. Εργαζόμουν στα Χαγιά, εργαζόμουν σαν Κύπουρος, επίσης σαν καθαριστής. Είναι αυτές τις δουλειές που ξέρεις, νομίζω ακόμα μαθαίνεις παραπάνω. Επίσης εργαζόμουν σε εργοστάσιο. Και με τον Ανδρέα γνωριστήκαμε περίπου το 2011, όταν ξεκίνησα προπονήσει και εγώ στο Γασιπί. Μετά βρεθήκαμε στο Λύκειο, πήγαινα στο Λύκειο Κύκου Α, μετά πήγα στο Λύκειο Κύκου Β, όπου ήταν και ο Ανδρέας στο αθλητικό. Έτσι έβλεπαν ότι ήμασταν στην ίδια τάξη, ήμασταν στο ίδιο σχολείο. Πήγαμε και καθημερινά προπονήσεις, έτσι ήρθαμε πιο κοντά. Θα το χαρακτηρίζεις φίλον αυτό που λέμε? Πάρα πολύ καλός φίλος, πάρα πολύ καλό παιδί. Πιστεύω ότι δυσκολεύτηκε λίγο στη ζωή του, αλλά δεν τα έβαλε ποτέ κάτω. Γιατί εντάξει, όπως τον ξέρω, είναι πολύ αθλητικός τύπος. Αγωνίζεται τον κάθε μέρα, πολλές φορές πρώτος. Έφερε πάρα πολλές νίκες και στα σχολεία και γενικά στο Γασιπί. Ένα παιδί που δεν θα παραπονηθεί ποτέ και πάντα πρώτος σε εκείνο που κάνει. Στην παρέα πώς είναι? Πολλά χαρούμενος τύπος, αστείος, χορεύκει μας συνέχεια, εντάξει. Α, είναι και χορευτής. Ναι, δηλαδή. Ναι, εννοείται. Έχει το η χώρα του νομίζω. Ναι, έτσι είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν τη ζωή ναι. Παρά τις δυσκολίες που ναι, αντιμετωπίζουν. Ναι, Ανδρέα, βρισκόμαστε στο σπίτι σου. Ναι. Τι είναι για σένα το σπίτι, η οικογένεια? Νομίζω το πιο ιερό πράγμα που μπορώ να έχω. Και το πιο ασφαλής κομμάτι όταν έρχομαι στο σπίτι. Είναι ο χώρος που μπορώ να εκφραστώ, να αναπαυσώ και να εκφραστώ ελεύθερα, χωρίς κανένα περιθώριο. Ναι. Η αξία της οικογένειας για σένα τι είναι? Είναι το παν, για μένα. Θεωρώ το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, που με έφερε και με φρόντισε και με ανάπτυξε και νομίζω είναι αυτό πλέον ότι είμαι αυτό που είμαι τώρα, με βάση την οικογένειά μου. Ναι. Πώς είναι σαν άνθρωπος, καλό παιδί? Έχω πολύ καλό παιδί, γιατί το για μάμα και μωρό, ό,τι μάμα είπα σου να κάνει και να κάνει και μπορείς δεν το κατάλαβε ρώτα, για εμένα νομίζω ότι ο Ανδρέα είναι καλή μωρό. Από τον καιρό που ήμουν μικρός, που ήμουν λίγο αϊπάκουος, μετά από πένα αντικρίσεις που μόνος σου, ότι αυτά που λένε ότι συμβαίνουν, ότι να προσέχεις όταν βγαίνεις έξω, ότι μπορεί να μην μπλεχτείς με κακή παρέα, να μπεις με ανθρώπους που ξέρεις, απλά μπορεί να σε εκμεταλλεύουν και να σε πιέσουν. Ότι στον κόσμο μπορεί να νομίζω ότι υπάρχει μόνο το καλό, αλλά υπάρχει και το κακό. Πιστεύεις πάρα πολύ στην αξία της οικογένειας. Τον εαυτό σου το φαντάζεσαι με οικογένεια στο μέλλον? Φαντάζομαι. Νομίζω είναι ότι είναι αυτή την κόσμο. Κάτι αφήνει δικό μας. Είναι ότι χτίζαμε κάτι και ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε το δώσαμε. Είναι ότι ναι, πιστεύω στην οικογένεια. Αν με ρωτούσαν θα είσαι φτωχός ή πώς, νομίζω καλύτερα να είσαι φτωχός και με τους αγαπημένους. Είναι ότι δεν θέλω να έχω μια μεγάλη περιουσία και να είμαι από μακρός και να είμαι
είναι ότι αποφεύγεις το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής σου και μετά μετανιώνεις. Η οικογένεια μου είχαν πάντα πιστεί στη θρησκεία, στο Θεό, ότι ξέρεις κάτι θα τύχει και κάτι ωραίο θα τύχει. Ότι είναι ότι μέσω πίστη που φορά ούτε να πας χριστία, ούτε να πας εκκλησία, κάμε το προσευχή σου πριν να πας να κοιμηθείς, πριν να ξυπνήσεις, να είσαι ευχαριστημένος για αυτό που έχεις. Είναι ότι η υγεία είναι ένα σημαντικό κομμάτι για τον άνθρωπο, ότι μπορεί να θεωρήσει ο άλλος είναι παράλυτος ή να μην μπορεί να περπατά ή να έχει χίλια προβλήματα, αλλά να έχει ένα χαμόγερο που ξέρεις. Νομίζω είναι πιο σημαντικό γιατί έζησε σήμερα. Ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του Ανδρέα, η Ελένη, την οποία γνώρισε στο Πανεπιστήμιο, κατά την Ίσου και με την στήριξη της οικογένειάς της και των φίλων της, μετρά σημαντική την αγάπη του Ανδρέα παρά τα αδιάκριτα βλέμματα τα οποία πέφτουν πάνω τους. Έχεις σχέση εσύ, έχεις ναι, έχω κοπέλα. Σχέση, έχω σχέση, ναι. Πόσον καιρό? Υπολογίζω ότι θα κλείσουμε ένα χρόνο. Χαίρομαι αυτό. Η κοπέλα σου είναι? Από τον Ίσου. Είναι? Ο Ανδρέας είναι ένα άτομο που με κάνει πολλά. Παίρνουμε πολλά ωραία. Γνωρίζω τον περίπου ένα χρόνο. Εντάξει. Τι θυμάσαι έτσι που σε προσέγγισε? Θυμάσαι έτσι εκείνες τις στιγμές? Το χαμόγελο του, τα μάτια του, έχει έναν φλέμμα πολλά αληθινό. Όταν ήρθε ο Ανδρέας έτσι να σε προσεγγίσει πρώτη φορά, πώς ένιωσες? Εντάξει, ένιωσα διαφορετικά που όταν έρθει κάποιος άλλος, ας πούμε, να με προσεγγίσει. Ήταν κάτι πολλά φυσιολογικό για μένα, δεν είχα θέμα. Εντάξει, τράβησε με, ας πούμε. Ναι. Ακούγοντας έτσι από τον Ανδρέα να σου περιγράφει την ιστορία του που ξεκινήσαν από την Κένια, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και με τη γλώσσα και με άλλα θέματα, έτσι ποια συναισθήματα νιώθεις για τον Ανδρέα και τον αγώνα που κατέβαλε? Νιώθω ότι πολλά θαυμάζω το σε τούτον τον τομέα, γιατί είναι πολλά δυνατός χαρακτήρας, πολλά εργατικός, φιλότιμος, εκτιμά, ας πούμε, ό,τι έχει και προσπαθεί να αποκτήσει περισσότερα. Καθημερινά βάζει στόχους στη ζωή του και βάζει τα δυνατά του για να τους πετύχει. Πώς είναι έτσι μια σχέση ενός παιδιού το οποίο προέρχεται από μια άλλη χώρα, από μια άλλη κουλτούρα, σήμερα ίσως να νιώθεις και Κύπριος, πώς βιώνεις έτσι την αποδεκτικότητα της σχέσης σου από την υπόλοιπη κοινωνία ή από τον οικογενειακό περιγύρο? Τι το οικογενειακό περιγύρο είναι ότι είναι απόδεκτη με καλοσύνη. Και είναι ότι αυτό που τους νοιάζει παραπάνω είναι η ευτυχία της κόρης τους. Είναι δεχτή όποιος να είναι απλά να κάνει την ευτυχισμένη την κόρη της. Και το βλέπεις και πόσο καλωσορίζουν τον κόσμο, ειδικά εμένα. Ειδικά που νιώθεις τη θερμότητα του σπιτιού, σαν ότι άλλαξε τίποτα στο περιβάλλον. Οι γονείς μου μου λένε πάντα όταν ο σύντροφος, ας πούμε, είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα και φέρεται σου σωστά και σέβεται σε. Σημασία από πέτσε και ποιος είναι, ναι. Γενικά, φίλοι μου, πολλά καλοί φίλοι μαζί, παραθήσαν τον, γενικά έχει πολλούς φίλους. Όλοι έχουν τον πάντα πολλά καλά. Μπορεί να βγω έξω και να μου πούν φέρε και τον άντριο, ας πούμε. Γνώριζα μέσω, έτσι πήρα το θάρρος με και λάρω είναι αυτή η ομορφή που περνά από δίπλα μου και είναι αυτό που παίρνεις το θάρρος να εισμιλήσεις το ένα βήμα και δεν σε κοφτεί αν θα φάεις τον πόρτα. Είναι ότι εσείς είναι, σε μαθαίνουν να το δοκιμάσεις ακόμα ώσπου να πετύχεις αυτό που ήθελες. Άρα πήρες το θάρρος και πήγες να της πεις σε γουστάρω, ας πούμε. Ναι, σε γουστάρω, ας πούμε. Πώς αντέδρασε? Πώς αντέδρασε? Αντίδρασε, οκ, ήταν να πω, εντάξει, ήταν κάπως από μακρύ, μα ποιος είναι αυτός, τι θέλει. Αλλά είναι ότι μαθαίνεις ότι δεν προσπάθησα να δείξω κάτι άλλο και της εκφραστεί έτσι, με κανονική ομιλία,
πώ λένε, τι κάνει, τι σπουδάζει, νέο κομπλιμέντο, πόσο όμορφη είναι, πόσο λαμπερά τα μάτια τη, πότε να σε ξαναδώ. Τα συνηθισμένα που αν θέλει να φτιάξει μια σχέση και μια δυνατή σχέση. Έξυπνο, μπορεί να μιλήσει, να ζήσει, τούτο που με εντυπωσίασε. Και αρχικά έκαμνε ότι δεν ξέρει, ας πούμε, ελληνικά, μου στα αγγλικά. Και μετά, ας πούμε, ήρθε και είπε μου, έτσι, έκανε μου έκπληξη, ότι μιλά ελληνικά και εντάξει, εγώ εντυπωσιάστηκα. Σε δοκίμασε, δηλαδή. Ναι, δοκίμασε με. Έπαιζε μου τον ξένο, ας πούμε, ότι δεν ξέρει ελληνικά και καλά ήρθε στην Κύπρο τώρα. Σπουδάζει τι μου είχε μπει. Εντάξει, σπουδάζει ο Αντρίβα, απλά ναι. Προφανώς επέρασες το τεστ του για να είσαστε μαζί. Ναι. Εντάξει, χρειάστηκε. Συζητούμε για τα πάντα, μιλούμε για πολλά διαφορετικά πράγματα. Κάνουμε πολλά πράγματα, στηρίζουμε ένα στον άλλον. Όνειρα για το μέλλον κάνετε, συζητάτε ή διαχειρίζεστε μόνο το σήμερα? Εντάξει, πιστεύω το καλύτερο είναι να διάσεις σημασία στο τώρα, γιατί το μέλλον ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου κρύβει. Αλλά εντάξει, σίγουρα κάθε άνθρωπος έχει έναν background, να το πω, πίσω στο μυαλό του και σκέφτεται πώς μπορεί να είναι το μέλλον μαζί με τούτον τον άνθρωπο. Ναι. Εσύ φαντάζεσαι το μέλλον σου με τον Ανδρέα? Μπορώ να πω πως ναι, ναι, θα το φανταστεί. Γενικά θεωρείς ότι η κοινωνία έχει ίχνη ρατσισμού μέσα της, της Κύπρου? Δυστυχώς πιστεύω πως ναι. Κυρίως οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, νομίζω. Μπορεί, ας πούμε, να περπατάμε στη Λίτρα και να μας βλέπουν, καταλαβαίνετε, λίγο έτσι έντονα, ας πούμε. Σας βλέπουν περίεργα, πάνε κυκλοφοράτε? Ναι, μερικές φορές μπορεί να δω κάποιο βλέμμα, ας πούμε, να έρθει πάνω μας έτσι. Αλλά εντάξει, εγώ αγνοώ το, δεν με ενδιαφέρει, επειδή είμαι χαρούμενη. Έτυχε ποτέ από τον κύκλο σου, κυρίως από τις φίλες σου που μοιράζεστε τα πάντα, ναι, φαντάζομαι, τις κολλητές σου, να σου πούν, ένα παιδί μου, πού πας να μπλέξεις τώρα? Όχι, σε καμιά περίπτωση. Όχι. Ειδικά μόλις τον εγνωρίσαν, επιβεβαιώθηκαν ότι είναι ο κατάλληλος για μένα. Κάνουμε χαρούμενοι, περνούμε πολλά ωραία. Φαίνεται σε μένα ότι χαμογελώ όποτε είμαι μαζί του. Ευχαριστώ που γνώρισα και τον ρατσισμό, γιατί λόγος ότι όταν γνωρίζεις τον ρατσισμό συνειδητοποιείς και καταλαβαίνεις ότι με αυτό δεν θα σε βάζει κάτω, και εκτός από αυτό είναι ότι σε ενδυναμώνει σαν άνθρωπος να την αντιμετωπίσεις και να τα χειρίσεις και να τα ενθαρρύνεις στους υπόλοιπους που έχουν έτσι θέματα και έτσι προβλήματα. Έχουμε το ίδιο γέμα, το ίδιο εγκέφαρο, περπατάμε το ίδιο. Νομίζω δεν είμαστε τόσο ξεχωριστοί. Απλά τα βάζουμε τόσο πολλά μέσα στο εγκέφαρο μας και γίνεται τόσο περιπλόκο. Αλλά νομίζω και έχει και οι ανασφάλειες ο καθένας. Αλλά νομίζω αν ήμασταν σε ένα κύκλο, νομίζω, που διαφορετικές χώρες, να εκφραστεί ο καθένας τι νιώθει ένας τον άλλον, νομίζω θα ήταν καλύτερα να καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Είσαι άτομο το οποίο επιζητάς το να σε γνωρίσει κάποιος παρά σε κρίνει από την εξωτερική? Νομίζω καθένας ζητά έτσι όταν πάει σε μια ξένη χώρα. Είναι ότι πώς να με καλωσορίσεις ή με πώς να με βλέπεις, να το νιώθω. Γιατί έχει το μάτι δεν λέει ψέματα αυτό. Θα το καταλάβεις κάποιες φορές, η ειλικρίνεια του ματιού. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος στην Κύπρο? Αγαπημένο μου μέρος στην Κύπρο? Νομίζω ότι θα ρωτήσω Τρόδος, γιατί λόγω της χιόνι που δεν έχουμε στην Κένια. Λόγω ότι μου αρέσει το χειμώνα να είμαι στα κρεβατάκια και να είμαι ό,τι σώπα. Εκτός από αυτό, μου αρέσει και η θάλασσα, αλλά θα προτιμούσα παραλίμνη, που είναι πιο οικογενειακό, πιο χαραρό. Είσαι ρομαντικός τύπος, ξέρεις το? Προσπαθώ όσο μπορώ. Βγάζεις ένα ρομαντισμό. Αυτό νομίζω είναι, αξίζει. Είναι εκτός αυτό να εκφράζεσαι ελεύθερα. Είναι
να μην αφήσεις αυτό που νιώθεις να αντιστέκονται και να σε κρίνουν. Η μάνα σου και ο πατέρας σου τι είναι για σένα? Η γη που με προστατεύει και εκτός από τη γη που με προστατεύει, ο ήλιος που λαμπλώνει κάθε φορά, νομίζω. Να το συγκρίνω έτσι, νομίζω. Η μάνα και ο πατέρας, που ξέρεις. Περνούν δύσκολα γενικά? Νομίζω ξεπέρασαν τα δύσκολα. Νομίζω είμαστε και εμείς ένα μεγάλο κομμάτι για αυτούς, γιατί όλα και ό,τι κάνουν είναι για μας. Πολύ τυχερός που το γνώρισα, να είναι πάντα δυνατός, να προσπαθεί και ό,τι έχει δρόμο αρκετόν τώρα θα πάει πολύ καλά στη ζωή του και λόγω του χαρακτήρα του και της επιμονής του και το εύχομαι τα καλύτερα. Να συνεχίσει να προσπαθεί έτσι όπως είναι, να παραμείνει όπως είναι, αληθινός, αστείος, να μας χορεύει καθημερινά. Και ότι θα είμαστε δίπλα του πάντα. Να συνεχίζει να προσπαθεί και ότι ίσως να τα καταφέρει. Είμαι πολλά περήφανη για εκείνον, για τούτα όλα που κάνει και να συνεχίσει και να καταφέρει εκείνον που θέλει, ας πούμε, το στόχο του. Σε βλέπω ότι έχεις εδώ στην καρδιά σου το εθνόσημο της Κύπρου. Ναι. Τι νιώθεις? Μισοπερηφάνεια, σπορέ. Μισή περηφάνεια, γιατί προμένω. Ας ελπίζω να τονώσουμε και να προχωρήσουμε και να μπορώ να ανταμείβω για τον κόπο μου.